προπονητές του. Κλαίει και σπαράζει, παραδείγματος χάρη, επειδή δεν του παίρνει αντίδραση πανάκριβα, ξέρω εγώ, των 35.000 δραχμών, και ο άλλος δεν έχει να τα πάρει. Και σου λέει, αφού δεν σου κάνει τη δουλειά σου το άλλο το παπούτσι, ξέρω εγώ, το αθλητικό με τα 8 και 12.000 δραχμές. Και σπαράζει το παιδάκι και κλαίει και λέει, όχι, δεν μου κάνει. Γιατί είναι αυτή η πίεση. Ζούμε στην κοινωνία των άλλων παιδιών και το παιδάκι δεν έχει την πνευματική ωριμότητα ή την εσωτερική άσκηση του γέροντα. Μήπως και εμείς είμαστε μέχρι τα 90 μας και τα 100 μας πολλές φορές παιδάκια. Βεβαίως. Ο άνθρωπος είναι πάντα μέσα στον πειρασμό. Και ο πειρασμός δεν είναι παρά η επιλογή ανάμεσα σε δύο πράγματα. Ανάμεσα στο Θεό και ανάμεσα στον εαυτό μας. Είτε το παιδί με τα αντίντα, είτε εμείς μέχρι τα 90 μας με τις διάφορες ιεραρχήσεις που κάνουμε, θα περνάμε μονίμως από αυτό το, αυτά τα καβδιανά δίκρα. Θα έχουμε αυτό το συνεχή πόλεμο. Δηλαδή, όταν λέμε ότι υπάρχει τούτο και το άλλο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μία λύση οριστική. Κάθε στιγμή αυτό κατακτάται. Αυτό και κατακτάται. Κάθε στιγμή μπορεί να χαθεί. Αυτό είναι το. Είναι μία συνεχής πάλι. Απλώς έχει μεγάλη σημασία στη ζωή κανείς, ας πούμε, να έχει ξεκαθαρίσει το ζητούμενο ποιο είναι. Από εκεί και πέρα να ξέρει ότι δεν θα υπάρχει στιγμή που να μην δοκιμάζεται το ζητούμενο. Και μέσα από το ζητούμενο αυτός του. Αυτή την έννοια έχει η προσπάθεια των Αγίων Γερόντων, οι οποίοι ούτε μία στιγμή μέχρι την τελευταία τους πνοή ήταν μέσα σε αυτή την πάλη και την εγρήγορση, έτσι, την ύψη, την διαρκή. Δεν υπάρχει ποτέ δηλαδή ένας εφησυχασμός ότι βρήκα κάποια συνταγή. Ποτέ. Από τη στιγμή που θα το πεις, έχασες. Έχασες. Έτσι. Πέσες στη ραχμή αυτή. Την... Είναι αυτό που λέμε ότι νικήθηκε από τον πειρασμό, από το δαίμονο, άνθρωπο κτλ. Είναι ότι πλέον πίστεψε ότι η ζωή δεν έχει πλέον τη δραματικότητα που της έχει δώσει ο Θεός. Απ' την άλλη όμως, Στέλιο, κοίτα, έχουμε το εξής πάντοτε, ελοχεύει το μπέρδεμα σε εμάς. Όταν το πάρεις ως πάρα πολύ ωραία πρακτική του βίου, και επειδή επιμένεις και επιμένουν το γεροντικό ότι είναι πάρα πολύ η πρακτική που μας οδηγεί. Η πρακτική των γερόντων λέει ότι πρέπει συνεχώς να προσπαθείς για να ελέγξεις τον εαυτό σου και να μην πεις ποτέ ότι τα κατάφερα. Αλλά καμιά φορά αυτό, κοίτα, στον κόσμο έχει μια φυσική τάση να μας οδηγήσει στην άλλη κατεύθυνση. Δηλαδή ότι έχω συνέχεια επιτυχίες με βάση τα εξωτερικά κριτήρια και λέω δεν πρέπει να εφησυχάσω, διότι τότε λέει τα χάσα όλα. Και επομένως δεν κατάφερε τίποτα. Και βλέπεις ξαφνικά αυτό το πράγμα, ίσως να μας οδηγεί σε μια απερίγραπτη συσσόρευση αλαζονίας και αλληλοσπαραγμού, διότι εγώ θέλω να επιβεβαιώσω την έλλειψη ακιδείας μου, την έλλειψη δηλαδή πλαβαρότητας, με μια συνεχή, πώς θα το λέγαμε, κινησιοθεραπεία, η οποία όμως τελικώς οδηγεί στο να αποκτώ όλο και περισσότερα υλικά μέσα, με τα οποία επιβεβαιώνω ότι εγώ δεν κοιμάμαι. Βέβαια, μα η τεράστια παγίδα σε όλη αυτή την ιστορία... Ακριβώς, πώς υπάρχει ίσως μια συνταγή μέσα από το γεροντικό να αποφεύγουμε αυτή την παγίδα? Συνταγή δεν υπάρχει, διότι πίσω από όλη αυτή τη διεκδίκηση, πίσω από την αγωνία, αν θέλεις, και του καλίστου σκοπού, υπάρχει το γεγονός ότι διεκδικώ μέσα από τον εαυτό μου. Και συνεχώς το εγώ μου είναι εκείνο το οποίο αναλαμβάνει την προσπάθεια. Η μεγάλη δηλαδή αντινομία είναι ότι μέσα από το εγώ συντελείται ή πραγματοποιείται η προσπάθεια να ξεπεραστεί το εγώ. Θα χρησιμοποιήσω έτσι ίσως στοιχεία με μια χυδαία πλούστευση, μήπως μας βοηθήσει στην απόπειρα που έχουμε να προσεγγίσουμε πάλι αυτό το πρακτικό στοιχείο. Τα εξωτερικά στοιχεία, τα οποία άλλωστε και εσύ έχεις αποδελτίωση, έχεις μαζέψει, ξέρω και εγώ, το γεροντικό αυτό έχει κάνει, όταν υπομορφή κεφαλαιό, όταν λες παραδείγματος χάρη, η συγχώρηση, η ακτιμοσύνη, αυτά τα στοιχεία που μας δείχνουν ήδη οι γέροντες στην απόπειρά τους αυτή, δεν είναι ίσως μια συνταγή, συνταγούλα που θα μπορούσε να μας οδηγήσει στο να μην είμαστε πλανημένοι? Η ακτιμοσύνη, ας πούμε, είναι ένα εξωτερικό στοιχείο, εξωτερικό, αλλά κάτι σου δείχνει ότι ξαφνικά ο γέροντας δεν έχει τίποτα δικό του. Βεβαίως, αλλά πρέπει μόνο να το δεις ως ψυχικό γεγονός για να το καταλάβεις. Όχι ως υλικό. Όχι ως υλικό γεγονός. Δηλαδή ο ίδιος ο ακτίμων εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι τέρας αλαζονίας. Τέρας αλαζονίας και να μην έχει τίποτα. Μάλιστα. Να μην έχει απολύτως τίποτα. Τέρας αλαζονίας. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, αυτή είναι η σοφία των γερόντων. Έχει να κάνει ακριβώς με το γεγονός ότι γίνεται μία μεταγραφή πνευματική όλων των κατηγοριών
που έχουν διαφορετική διάσταση στην κοσμική τους, ας πούμε, εκδοχή. Γιατί εάν δεν μεταγραφεί ως ψυχικό γεγονός, εάν δηλαδή η ακτιμοσύνη δεν γίνει ψυχική γύμνια και όχι πλέον αδυναμία κατοχής ενός αντικειμένου οποιοδήποτε, εάν δεν γίνει ψυχική γύμνια, τότε βεβαίως δεν έχει γίνει τίποτα. Ψυχική γύμνια θα ήταν αυτό που λέμε και με τη λέξη της μόδας του καιρού μας, η διαφάνεια. Βέβαια. 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 Ότι είμαι γυμνός και ευάλωτος στο τι άλλοι μπορούν να βλέπουν αμέσως τι. Είμαι καθαρός απέναντί σου. Αυτό είναι η διαφάνεια. Ναι. Είμαι καθαρός απέναντί σου. Ακόμη και αν εγώ σε παρεξηγώ. Ναι, ναι, ναι. Είμαι καθαρός απέναντί σου. Αυτό το πράγμα είναι η διαφάνεια. Είναι δηλαδή μια σχέση όπου η εσωτερικότητά μου εξαρτάται και η πυκνότητά μου εξαρτάται πάρα πολύ από το βλέμμα που μου ρίχνεις. Δεν είναι κάτι το οποίο εγώ χτίζω για λογαριασμό μου. Είναι κάτι το οποίο χτίζεται μέσα στην αντοψία μας. Στο κοίταγμα το δικό μου προς εσένα και το κοίταγμα το δικό σου προς εμένα. Αντοψία. Την αντοψία. Βλέπω εγώ αντί. Όψεις, ναι. Ναι. Αντίθετα ή αντί όψεις, ναι. Αυτό τότε μας προσεγγίζει σε αυτό που γράφεις και πάντοτε βάζεις την γραμμούλα, στην συγχώρηση, στο χορό μαζί. Βέβαια. Τι είναι ακριβώς δηλαδή στο γεροντικό η συγχώρηση. Η συγχώρηση στο γεροντικό δεν είναι απλώς ότι δίνω μία άφεση αμαρτιών ή ότι νομικώς λέω εντάξει, σου δίνω αμνηστία, έκανες κάτι. Αυτό είναι μία πολύ πρωταρχική και υποτυπώδης μορφή της συγχωρήσεως. Η βαθύτερη μορφή συγχωρήσεως είναι αυτό που η ετυμολογική διαφάνεια της λέξεως δείχνει. Δηλαδή δεν μπορώ να σε συγχωρέσω αν δεν μπω στη θέση σου. Αν δεν μπω στη θέση σου. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Μάλιστα. Άλλο να σε συγχωρέσω ως δικαστής και να πω Κώστα συγχωρεμένος είσαι, δεν πειράζει, έκανες αυτό το πράγμα. Και άλλο να μοιραστώ την ευθύνη σου. Να μοιραστώ. Η διαφορά είναι κολοσσία. Δηλαδή αν εγώ παραδείγματος χάρη να κάνω τη γνωστή καθημερινή ληστεία στην τράπεζα, να θεωρήσεις εσύ ότι μετέχεις ότι και εσύ στην ληστεία. Ότι δεν θα έκανες τη ληστεία αν δεν ήμουν και εγώ ληστής και ας είμαι ο πιο έντιμος εντός εισαγωγικών άνθρωπος του κόσμου. Αυτό είναι ένα τεράστιο γεγονός, έτσι, το οποίο ακριβώς... Να το λέει και ο λαός μας. Μπες στη θέση μου. Λέει. Μπες στη θέση μου. Ναι. Μπες στη θέση. Μπαίνεις στη θέση αυτού του ανθρώπου. Βέβαια. Άλλωστε μία μορφή του να μπαίνεις στη θέση του ανθρώπου είναι το φιλότιμο. Το φιλότιμο. Και το γεγονός ότι έχει αλλοιωθεί... Τον βάζεις στο φιλότιμο. Βάζεις στο φιλότιμο. Βέβαια. Μπαίνεις στη θέση σου. Ναι. Ή φέρτον στο φιλότιμο. Φέρτον στο φιλότιμο. Να φιλοτιμηθεί. Βέβαια. Αυτό είναι ένα τεράστιο, έτσι, πνευματικό αίτημα το οποίο δείχνει την ακρότητα εντός εισαγωγικών, έτσι, την ακρότητα την πνευματική, την ακρότητα ποιότητας ζωής την οποία διεκδικούσαν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν μπορούσαν αυτοί οι μοναχοί να καταλάβουν μόνο του τον εαυτό τους. Ποτέ. Τους ήταν αδιανόητο. Δεν υπήρχε δηλαδή ατομοκεντρική αντίληψη ζωής. Ήταν αδιανόητο. Με κέντρο το άτομο. Ναι. Ενώ ήταν απολύτως άτομα και μόνοι τους, στην ερημιά. Τους ήταν αδύνατο να φανταστούν τον εαυτό τους μόνο τους. Και γι' αυτό ακριβώς διάλεγαν την ερημιά, γιατί εκεί ήταν σε πραγματική κοινωνία. Αυτό το οξύμορο, Και η πραγματική κοινωνία ήταν με τον Θεό και από την άλλη μεριά με το γεγονός ότι έβλεπαν ολοκάθαρα τη δική τους πυκνότητα και προσπαθούσαν πια να τη σπάσουν. Αυτό ήταν το μεγάλο νόημα της ερημιάς. Δεν ήταν ότι απέφευγαν τίποτα. Μάλιστα υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο απόφθεγμα που λέει εμείς οι αδύνατοι είμαστε αδύνατοι και γι' αυτό φεύγουν από τις πόλεις και μονάζουν. Οι δυνατοί μένουν και γίνονται μοναχοί εκεί μέσα. Εκεί μέσα. Λέει ένας γέροντας. Μα και στην παράδοσή μας άλλωστε δεν επιμένουν και οι πνευματικοί ότι ο γάμος είναι μια μορφή μοναχισμού. Γιατί... Μα στο βάθος όλη η ζωή πρέπει να είναι μορφή μοναχισμού. Το νόημα αυτό είναι ότι ολόκληρη η ζωή πρέπει να είναι μορφή μοναχισμού από την έννοια του αιτήματος του ουσιώδους. Του ουσιώδους. Όλη η ζωή όπου και να βρίσκεται, όπως και να συντελείται, γίνεται μοναχισμός από τη στιγμή που ο άνθρωπος ζητεί το ουσιώδες ζωή. Συνεπώς, αν τον δεχτούμε αυτό ως πρακτικό παράδοξο σύμβολο, θα καταλάβουμε ότι η αναφορά του είναι σε ένα τρόπο και τύπο ζωής, μας κάνει όλους και εμάς την τηλεόραση και όλο τον κόσμο, τα αυτοκίνητα, όλα αυτά τα πράγματα, ακριβώς έχει αυτό το νόημα. Όπως είσαι ζεις, αυτός που είσαι ζεις, ο μοναχισμός, η μοναχική βιωτή δεν έχει άλλο χαρακτήρα παρά να μάθεις το ένα και το ουσιώδες. Ποιο είναι το ένα και το ουσιώδες, είναι ο Θεός. Δηλαδή είναι η μεγίστη καθαρή καθαρότητά σου. Συγχώρηση, δηλαδή στην Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη που έχει κυκλοφοριακό πρόβλημα και τα αυτοκίνητα αρχίζουν να μην είναι το ένα δίπλα στο άλλο σταθμευμένα, αλλά το ένα επάνω στο άλλο, είναι όταν
ο άλλος κάνει big big από πίσω και ουρλιάζει και βρίζει κτλ. Κτλ. Να κάνεις συγχώρηση, να μπεις στην θέση του και να πεις ότι και εγώ το ίδιο θα έβριζα εκείνη τη στιγμή και προφανώς αφού το ίδιο θα έβριζα να έχω κάποια κατανόηση γιατί με βρίζει αυτός και προφανώς ακούω λιγότερο το βρίσιμό του. Κάπως έτσι δεν είναι το σχήμα. Αυτό είναι η πιο ριζική μορφή κοινωνίας. Κοινωνίας. Μια ριζική μορφή κοινωνίας που δεν έχει πια να κάνει με σωστή κατανομή αγαθών, αλλά με σωστή ισορροπία του εαυτού μας. Αυτή την έννοια, γινόμαστε ο καθένας αυτός που κόβει την πίτα, διότι μόνο εκείνος που συγχωρεί θα κόψει δίκαια. Έτσι. Ένας που δεν μπορεί να συγχωρήσει θα κόψει μεγάλο κομμάτι. Θα έχει μια τάση να κόβει λίγο πιο μικρά τα των αλωνών, έτσι δεν είναι. Μοιραία. Μοιραία, διότι μόνο στη συγχώρηση υπάρχει ισότης. Δηλαδή κατά κάποιο περίεργο τρόπο λες, Στέλιο, ότι ο ασκητής είναι ο χορτασμένος άνθρωπος. Α, βέβαια, ο απολύτως χορτασμένος και ακριβώς αφάνταστα διψασμένος από το γεγονός ότι έχει χορτάσει. Έχει χορτάσει. Άλλωστε το βρίσκουμε σε ασκητές και το νέος θεολόγος ο Σιμεών το έλεγε κατ' εξοχήν έτσι. Είμαι διψασμένος από τόσο πολύ που πίνω. Πράγματι, ο πραγματικά χορτασμένος άνθρωπος είναι αυτός που διψάει με τρόπο απόλυτο. Και, επομένως... και αυτό είναι και ένα στραβό του σημερινού έτσι, καταναλωτισμού, όπως τα λέγαμε, ότι χορταίνει με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα ξαναπεινάσεις. Νομίζω είναι ριζικό λάθος, πνευματικό αυτό. Η πραγματική ταβέρνα είναι εκεί που θα πας και όσο θα τρως, τόσο θα πεινάς. Τόσο θα πεινάς, ακριβώς. Γιατί πραγματικά έχει την συνείδηση του αχωρήτου. Και η πραγματικά καλή κουζίνα είναι αυτή. Είναι η κουζίνα που σου γεμίζει πιάτο, όπως τα ανατολίτικες κουζίνες. Ναι. Σου γεμίζει το τραπέζι και τρως και πεινάς περισσότερο. Πεινάς περισσότερο, ακριβώς. Γι' αυτό επιμένεις πάρα πολύ στο τώρα. Σε αυτή τη διάσταση του τώρα. Γι' αυτό επιμένω πάρα πολύ. Λες σε αντίθεση με την δυτική αντίληψη, η οποία χώρισε ουσιαστικά τον χρόνο σε χρόνο αιωνιότητας, όπου δεν μπορούμε να φτάσουμε ποτέ κατ' εικόνα και ομοίως του Θεού και στη δική μας, και η παράδοση η νηπτική δική μας και ο Γρηγόρης ο Παλαμάς με την γνώση αυτή των ακτίστων ενεργειών του Θεού μέσα από τις οποίες εμείς μπορούμε να ενωθούμε, έκανε κάτι σαν γέφυρα. Και επομένως το τώρα σε μας είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε αυτήν την μανία του να τρώμε, να χορταίνουμε χωρίς να χορταίνουμε, γιατί ξέρουμε ότι μπορούμε να επιδιώξουμε τον πραγματικό χορτασμό χωρίς να περιμένουμε μια αιωνιότητα ανέφικτη. Αυτό το πρακτικό του τώρα, γιατί μένεις πάρα πολύ στη λέξη τώρα. Ναι, ναι. Τι σημαίνει το τώρα δηλαδή. Και αν θα πρόσεξες, κάθε κεφάλαιο το συνοδεύω με μια τελευταία παράγραφο για το χρόνο. Για το χρόνο, πάντοτε. Έτσι, όλα τα κεφάλαια όλα, ναι. Έχουν ένα τελικό κεφάλαιο που είναι για το χρόνο. Και νομίζω επιμένεις ότι ο χρόνος είναι παρόν χρόνος. Ναι, νομίζω ότι ακριβώς οι γέροντες, για να μιλήσουμε έτσι φιλοσοφικότερα, βεβαίως μαζί με τον χριστιανισμό, εισάγουν μια καινούργια έννοια του χρόνου στην ιστορία. Την έννοια του πλήρους χρόνου σε κάθε στιγμή. Σε πλήρη, σε κάθε στιγμή. Ο πλήρης χρόνος, δηλαδή το τέλος του χρόνου, είναι δυνατόν κάθε στιγμή μέσα από την αλλαγή του εαυτού μας. Πώς όμως αυτό το στοιχείο, θα σου ζητήσω να μας το αναλύσει πιο πολύ, αλλά πώς αυτό δεν κινδυνεύει να γίνει πλάνη και τρέλα, η οποία σου επιτρέπει ξαφνικά να πετάξεις. Θα πρέπει σε αυτή την ιστορία να αποκλείσουμε την περίπτωση ότι αποκλείονται οι κίνδυνοι. Α, κίνδυνοι υπάρχουν. Ξεκινάμε αυτό το δεδομένο. Ότι αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην υπάρχουν κίνδυνοι. Αυτή τη στιγμή εμείς αναλαμβάνουμε προσπάθεια τελείως. Ο πρωταθλητισμός ενέχει πάντοτε κινδύνους. Αυτό είναι δεδομένο. Κλάσεις ινών, πλαστικά. Τα πάντα. Και τελική πτώση. Έτσι όπου δεν ξεσηκώνεται, δεν σηκώνεται ποτέ με τίποτα. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Επομένως, αφού δεχθούμε αυτό, αρχίζουμε και συζητάμε ακριβώς το μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή, η αρχαία, η παλαιά σκέψη απέκλειε αυτό το ενδεχόμενο της τελικής πτώσεως και εξοντώσεως, διότι εξετόξευε τον άνθρωπο στην αιωνιότητα και εκεί τον άφηνε διαπαντός, ανέκπτωτο και ριζικά άφθαρτο, ας το πούμε έτσι. Με τον χριστιανισμό, αυτή η αιωνιότητα λύγει. Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε την αιωνιότητα εκεί που οι πτώσεις είναι πιθανή. Έτσι. Η πτώση αυτή έχει να κάνει πλέον με την ανάγκη ενός άλλου τύπου χρόνου. Δηλαδή είναι δυνατόν να υπάρξει ένας χρόνος αλλαγής, ένας χρόνος ας πούμε άνθρωπο που ο άνθρωπος
μεταβάλλεται και που έχει το χαρακτήρα βιωματικά στο βίωμα του ανθρώπου, του τελικού, του εσχάτου χρόνου, την ώρα που όλα κυλάνε, που όλα τρέχουν, που πεθαίνουμε, που πεινάμε, που θα φάμε το βράδυ, που όλα αυτά τα πράγματα θα γίνουν. Η σκέψη, η πατερική έχει αυτό το νόημα, ότι τοποθετώντας την έννοια του χρόνου στον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και στο βίωμα, μπορεί να πετύχει ανεξαρτήτως κινήσεως 1994-95-96 ένα τελικό χρόνο κάθε στιγμή. Κάθε στιγμή δηλαδή που μπορεί να αλλάξει ο άνθρωπος, ολόκληρος ο χρόνος συνοψίζεται από την αρχή ως το τέλος. Αρχή και τέλος μαζί. Στην Δύση υπήρξε ένα πρόβλημα μεγάλο και υπάρχει ακόμη. Στη Δύση έχουμε έναν αρχικό χρόνο που γίνεται ο Χριστός, ένα τέλος που είναι η Δευτέρα Παρουσία και ένα συμβολικό ενδιάμεσο χρόνο. Που είναι της φθοράς. Ναι, αλλά συμβολικός. Είναι συμβολικός του τέλους. Δεν υπάρχει ο άνθρωπος περίπτωση τη στιγμή τη συγκεκριμένη να καλύψει ολόκληρο το χρόνο, δηλαδή να αλλάξει. Είναι μέσα στην ιστορία υποδηλωμένος ριζικά, δηλαδή στα μέσα υποδηλωμένος. Γι' αυτό υπάρχει και η πυραυλική αντίληψη αυτή και η δύναμο κεντρική. Εκτοξεύω τον εαυτό μου να συναντήσω τον Θεό, εξού και η μοναξιά. Είναι καινούργια αντίληψη εν σχέση, ας πούμε, προς τον αρχαίο τύπο του χρόνου που ήταν κυκλικός. Φυσικός, έτσι. Αλλά δεν μπορούσε, δεν δίνει ακριβώς αυτή την ριζική διάσταση στον χρόνο που δίνει η πατερική, η δική μας σκέψη, όπου συλλαμβάνει την έννοια έτσι, του παρόντος ως έννοια τελικού χρόνου. Υπάρχει εδώ δύο περιπτώσεις όπου ψυχανεμίστηκαν οι παλαιότεροι αυτό το πρόβλημα. Μία στον Αριστοτέλη και μία στον Πλοτίνο. Αλλά ποτέ δεν έγινε πράξη ζωής. Ήταν και εκεί μια θεωρητική αναλαμπή. Μέσα από πρακτικό βίο δηλαδή. Ποτέ δεν έγινε ως αίτημα λήξεως του χρόνου κάθε δευτερόλεπτο. Και αρχής του χρόνου με την μετάνοια κάθε δευτερόλεπτο. Με τη μετάνοια αρχίζει ξανά από την αρχή. Αρχίζει ο χρόνος. Δηλαδή κάθε στιγμή δεν υπάρχει απελπιστικός χρόνος. Δεν υπάρχει τελικός χρόνος παρά μόνο στο βαθμό που ο άνθρωπος παλεύει πνευματικά να αναστηθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει δηλαδή απελπισία μέσα από την άσκηση αυτή την πρακτική τη γεροντική. Δεν μπορεί να υπάρξει γιατί ο άνθρωπος μέσα από την πράξη αυτή γίνεται κύριος του χρόνου. Η έννοια της αιωνιότητας της σκέψης του πατερική είναι αυτή η δυνατότητα της κυριαρχίας επί του χρόνου μέσα από τη συντριβή του ανθρώπου. Μόνο όταν είναι στέρεος ο άνθρωπος σαν μπετόν αρμέ είναι υποταγμένος στον χρόνο. Όταν είναι διάφανος και διάτρητος, τότε κερδίζει τον χρόνο και κάθε δευτερόλεπτο τον κάνει χρόνο συνολικό. Και επειδή τελειώνουμε, Στέλιο, βέβαια, αυτή την προσωρινή μας συνάντηση, θα σου ζητήσω να πεις, γιατί έχεις μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και συναρπαστική απόπειρα, να μας δείξεις ότι πριν από την χριστιανική μας φάση, στην προχριστιανική Ελλάδα, το έπος, παραδείγματος χάρη, και ο ηρωικός άνθρωπος έχει στοιχεία γεροντικά, και ότι η κλασική Ελλάδα μαζί με το γεροντικό έχουν μια πρόταση ζωής που δεν έχει να κάνει με την σύγχρονη καταναλωτική αντίληψη του αυτού του εκτοξεύω τον αυτό μου ως ρομποκόπ και ως πυραυλικό σύστημα, όπως είναι άλλωστε και η καθολική ναή, η γοτθική, οι οποίοι εκτοξεύονται είναι προς τα πάνω, οι δικοί μας είναι στρογγυλοί και καμπύλοι, κύλοι. Λες, παραδείγματος στη σελίδα 148 της ασκητική εποπία, σήμερα δεν υπάρχει έπος επειδή νίκησε ο θάνατος. Έχει επικρατήσει η ιδέα ενός ανθρώπου ρηγμένου αμετάκλητα στον κόσμο και τον χρόνο του και μίλησες. Και λες, ο επικός ήρωας δεν κολακεύει τον λαό σαν τους πολιτικούς των καιρών μας. Ο επικός ήρωας νικά τον λαό και γίνεται οδηγός του και στολίδι του. Ο θάνατος αποτελεί όριο για τον σημερινό ήρωα. Ο δε χρόνος από εφαλτήριο δόξης τρέπεται σε ανταγωνιστή σκληρό της ζωής, σε μηχανή φθοράς. Εξού και η τεραστή ανάπτυξη των ασφαλιών ζωής και της ιδεολογίας των συντάξεων. Τι ακριβώς κάνει τον αρχαίο, τον επικό άνθρωπο και τον ηρωικό να μοιάζει με το γεροντικό και να μην μοιάζει, ξέρω κι εγώ, με μια διαφήμιση το ουίσκι σήμερα? Ότι και στη μία και στην άλλη περίπτωση έχουμε μια υπέρβαση του θανάτου. Με την εξής. Ποια είναι η διαφορά, ναι. Ποια είναι η ομοιότητα? Ναι. Η ομοιότητα είναι ότι και στις δύο περιπτώσεις νικά το θάνατο, ακόμα και αν πεθαίνει ο ήρωας. Θάνατο πατήσας και όρχαιος ήρωας. Ναι. Επί παραδείγματι, ο Όμηρος δεν βάζει τον Αχιλλέα να πεθαίνει. Ξέρουμε ότι πεθαίνει. Δεν υπάρχει πουθενά ότι πεθαίνει ο Αχιλλέας. Δεν υπάρχει θέμα θανάτου του Όμηρου. Απ' την άλλη πλευρά είναι ότι στην περίπτωση της χριστιανικής βιωτής, το θέμα του θανάτου γίνεται πηγή ζωής, ενώ για τον αρχαίο ήρωα γίνεται κάτι
το οποίο είτε το αποφεύγει είτε το ξεπερνά ως φυσικό γεγονός. Εμείς στην παράδοση την νεότερη, την χριστιανική, ο θάνατος δεν είναι φόβος, δεν είναι ένα στοιχείο μηδενικό, δεν είναι ένα στοιχείο εκμηδενισμού. Είναι το στοιχείο μέσα από το οποίο μπορεί να αναστηθεί ο άνθρωπος. Στον αρχαίο ιερό όμως η παραδειγματική πράξη η οποία εξευγενίζει τη σχέση του με τον άλλον δεν μοιάζει με το γεροντικό. Ασφαλώς μοιάζει, αλλά επειδή ο αρχαίος άνθρωπος έχει ένα όριο ανυπέρβατο τον κόσμο, το φυσικό στοιχείο, κόσμο δηλαδή. Και ο φυσικός μηδενισμός τον συνθλίβει. Μάλιστα. Οπότε πρέπει να τον ξεπεράσει με άλλους τρόπους, με κορυφαία, ας πούμε, αν θέλει κανείς, περίπτωση, την άλκηστη που την φέρνει από τον Άδειο Ηρακλής. Ας πούμε. Λοιπόν. Αλλά δεν μπορούσε ποτέ να διανοηθεί ο αρχαίος άνθρωπος ότι μέσα από το θάνατό σου μπορεί να γίνεις άλλος άνθρωπος. Το θάνατο του εγώ, επομένως. Το θάνατο του εγώ. Οπότε ο θάνατος μπορεί να είναι εν ζωή καθημερινό γεγονός. Και αυτό είναι για τον επικό ήρωα του γεροντικού. Ότι πεθαίνει κάθε τόσο, δηλαδή αναμετράται στα μαρμαρένια αλώνια με το θάνατο συνεχώς και μέσα από αυτό γίνεται καινούριος άνθρωπος. Ο αρχαίος αναμετράται με τον θάνατο σαν με ένα φυσικό αντίπαλο, με τη φυσική τάξη του κόσμου, ίσως να την νικήσει θα μπορούσε ή εν πάση περιπτώσει με τεράστια κατορθώματα μπορεί να υποκύψει εν τέλει. Αλλά ο θάνατος είναι φυσικό γεγονός για τον αρχαίο. Για μας είναι πνευματικό γεγονός και γι' αυτό πηγή ζωής. Πηγή ζωής. Θανάτου, θάνατον πρώτη σας. Ευχαριστούμε τον Στέλιο Ράμφο και ελπίζουμε ότι αυτά τα πράγματα θα τα ξαναδούμε στους πελεκάνους, τους ερημικούς, όπως του αρέσει και η έκφραση. Αυτό το σπουδαίο βιβλίο που δεν είναι βιβλίο, που είναι σαν μια αναπνοή από τους γέροντες της ερήμου και οι οποίοι μας επιτρέπουν να έχουμε το τώρα και το πρακτικό. Και που διαβάζεται στο ένα πόδι. Και διαβάζεται στο ένα πόδι όπως ο Πελεκάνης και εύκολα και απνευστεί.